Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σήμερα που είστε εδώ, διότι πραγματικά αναγκάζομαι να δώσω αυτή τη συνέντευξη τύπου μετά από μια ενορχιστρωμένη επίθεση που διαπιστώνω ότι δέχεται το Επιμελητήριο Αργολίδας τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Διαπιστώνουμε ότι έχει αναχθεί σε μέγα ζήτημα κάποια πρακτικά τα οποία υπήρξαν, δεν δόθηκαν, λέει, οι κασέτες μιας προηγούμενης συνεδρίασης του Ιουλίου. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τον αρχηγό της παράταξης, της αντίπαλης παράταξης στο επιμελητήριο, να κυριολεκτικά να γυρνάει τα κανάλια και να έχει αναγάγει σε μέγα ζήτημα αυτό. Αναγκάζομαι λοιπόν μετά την χθεσινή παρουσίασή του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, όπου πραγματικά ήταν λυπηρή, επιτρέψτε μου να πω, αυτή και αποκαρδιωτική αυτή η εικόνα ενός επιμελητηριακού συμβούλου, ενός πρώην αντιπροέδρου του επιμελητηρίου και ενός από τα παλαιότερα στελέχη, να αφήνει να καταρακώνεται έτσι ο επιμελητηριακός θεσμός και να άγεται και να φέρεται από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, απλώς συμφωνώντας με αυτά τα οποία λέγαν οι αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, που τα περισσότερα θεωρώ ότι ήταν λαθασμένα ή κακώς τους είχαν πληροφορήσει για να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Η σημερινή λοιπόν συνέντευξη έχει ως σκοπό να δώσει να αναγκάσει μάλλον τον κύριο Βασιλόπουλο να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα τα οποία θα του θέσουμε, και πραγματικά αυτό το οποίο έρχεται με αναγκάζει μάλλον να μπω στη διαδικασία και να μιλήσω στον επιμελητηριακό κόσμο της Αργολίδας και όχι μόνο, είναι ότι προχθές σε συνέντευξη αυτή αφέθηκε κάποια υπόνοια περί της διαφάνειας και της εντυμότητας του επιμελητηρίου. Εδώ, σε αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι είμαι απόλυτος, δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν ούτε να παίξει με το κύρος του επιμελητηρίου και πολύ περισσότερο να παίξει με την λέξη διαφάνεια και εντυμότητα και του υποφαινόμενου αλλά και των συνεργατών και της διοίκησης του επιμελητηρίου. Σήμερα το κύρος του επιμελητηρίου είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχουμε φτάσει το επιμελητήριο στα ψηλότερα σκαλιά του επιμελητηριακού θεσμού, με σημαία μας πάντα τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, την οικονομία. Ποτέ δεν κάναμε διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, και να είστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα θα το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού και με όλες μας τις δυνάμεις. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν μέσω των καναλιών σας και των site σας να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Βασιλόπουλο, οι οποίες δεν έχουν σκοπό να αντιδικήσουμε, έχουν όμως σκοπό να διαφωτίσουν τον κόσμο της Αργολίδας. Θα αναμένουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις του, γιατί πρέπει να απαντήσει, και σαφέστατα να δώσουμε ένα τέλος σε αυτήν την ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει και που πραγματικά μόνο καλό δεν κάνει στο επιμελητήριό μας. Ο κύριος Βασιλόπουλος ξεκινάει και λέει ότι δεν δόθηκαν τα πρακτικά σε κασέτες. Έχω λοιπόν να τον ρωτήσω πότε τα πρακτικά έχουν δοθεί σε κασέτες, ποιος είναι αυτός ο οποίος και ποιας νομοθεσίας επιτρέπεται να δίνονται σε κασέτες, και έχω να πληροφορήσω τα μέλη μας ότι κανένας νόμος και καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια που βρίσκομαι στο Επιμελητήριο Αργολίδας, δεν έχει υπάρξει. Έχω να πληροφορήσω ακόμα ότι η ηχογράφηση των πρακτικών γίνεται καθαρά επικουρικά και ότι η συνήθη πρακτική η οποία ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια στα επιμελητήρια, στους συλλόγους και σαφέστατα στο Επιμελητήριο Αργολίδες, είναι ο γραμματέας με τον διευθυντή ή την διευθύντρια να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις, όπου όταν υπάρχει μαγνητοφώνηση να επικουρικά να παρακολουθούν αυτές τις σημειώσεις, τις ηχογραφήσεις, και στη συνέχεια να γράφουν τα πρακτικά, τα οποία πρακτικά έρχονται στην επόμενη συνεδρίαση προς επικύρωση, και αν υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν γιατί δεν έχουν λεχθεί έτσι ή έχουν παραβλεφθεί κάποια πράγματα, διορθώνονται και επικυρώνονται στη μεθεπόμενη συνεδρίαση.
Αυτή είναι η συνήθις πρακτική. Ο νόμος λέει ότι τα πρακτικά θα πρέπει να είναι πάντοτε σύντομα και περιεκτικά και αυτήν την διαδικασία ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν οι κασέτες και να δώσουμε τις κασέτες. Έχουμε να ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Βασιλόπουλο, πότε δόθηκαν κασέτες. Αν υπάρχει υποχρέωση να γράφονται σε κασέτες, η υπηρεσία ούτως ή άλλως του απάντησε ότι εντός της επόμενης ημέρας ακούνε τις κασέτες τι είναι όπου υπάρχουν και στην πορεία σβήνονται γιατί υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις γιατί τις χρησιμοποιούν και για άλλα πράγματα. Και ακολουθείται η διαδικασία την οποία ανέφερα προηγουμένως. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αναφέρει ο κύριος Βασιλόπουλος ότι σβήσαμε τα πρακτικά. Εγώ λοιπόν προκαλώ τον κύριο Βασιλόπουλο να μας πει τι είναι αυτό που σβήσαμε και τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλαμε να το πούμε δημόσια μέσω των πρακτικών και γιατί αυτός δεν το ανέφερε στην επόμενη συνεδρίαση για να διορθωθεί και να γραφτεί στα πρακτικά. Να το πει όμως δημόσια. Να πει δημόσια λοιπόν για ποιο πράγμα, τι πράγμα είναι αυτό το οποίο εμείς δεν θέλαμε να φανεί και τι πράγμα είναι αυτό το οποίο εμείς σβήσαμε και δεν μπόρεσε αυτός να το παρουσιάσει. Τον προκαλούμε λοιπόν δημόσια να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Όπως είπα, το επόμενο θέμα για το οποίο αναφέρθηκε είναι για την λύση της αναπτυξιακής εταιρείας του επιμελητηρίου. Και εκεί υπάρχουν ασάφειες και εκεί άφησα σκοτεινά σημεία να υπάρχουν στην συνέντευξή του αλλά και στις ερωτήσεις οι οποίες γίνανε από τους αγαπητούς φίλους δημοσιογράφους οι οποίοι πραγματικά θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την λύση και την εκαθάριση της αναπτυξιακής. Ο καινούριος νόμος ο οποίος έχει βγει ο επιμελητηριακός 4497 το 2017 μας δίνει το δικαίωμα γιατί εμείς παλέψαμε για την ψήφιση αυτής της διάταξης να τα επιμελητήρια τα οποία χρησιμοποιούν υπαλλήλους είτε στις αναπτυξιακές τους, είτε σε συλλόγους, είτε σε ομοσπονδίες, είτε ακόμα και σε συνεταιρισμό υδραυλικών για τις πάγιες ανάγκες των επιμελητηρίων τους δίνει το δικαίωμα αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του επιμελητηρίου να τους προσλάβει στο επιμελητήριο. Για να γίνει αυτό, υποχρέωσή μας είναι να λύσουμε και να εκαθαρίσουμε την αναπτυξιακή. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, όπως κάνανε σχεδόν τα 40, γιατί γύρω στα 40 επιμελητήρια από τα 59 έχουν αναπτυξιακές, εκ των οποίων μία είναι και η δική μας, έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και εμείς σε αυτήν τη διαδικασία με μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2019. Ομόφωνη. Η διαδικασία όμως αυτή, όπως ξέρετε, πρέπει να περάσει από κάποια στάδια. Δυστυχώς ήρθαν οι εκλογές και ενώ κάποια επιμελητήρια, νομίζω γύρω στα 15, πήρανε την απόφαση, εγκρίθηκε η απόφαση του Υπουργού και πέρασε σε ΦΕΚ, η δική μας είναι ακόμα στα γραφεία του νέου Υπουργού τώρα και αναμένουμε την διαδικασία των ΦΕΚ. Η διαδικασία όμως η οποία έχει δρομολογηθεί είναι ξεκάθαρη, λύση και εκαθάριση. Από εκεί και πέρα, για να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε το έργο μας σαν αναπτυξιακή, συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ομόφωνα ο κύριος Βασιλόπουλος και η παράταξή του, είπαμε ότι θα ιδρύσουμε νέα αναπτυξιακή για να μπορέσουμε να λειτουργούμε σαν επιμελητήριο για τις δράσεις μας εκτός ωραρίου του επιμελητηρίου γιατί όπως ξέρετε οι δημόσιοι υπάλληλοι το ωράριό τους σταματάει το μεσημέρι. Ομόφωνα λοιπόν και ο κύριος Βασιλόπουλος και η παράταξή του συμφώνησε σε αυτό. Όταν ήρθε λοιπόν στο επόμενο του Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσουμε για την αναπτυξιακή, εκεί λοιπόν υπήρχε η τροποποίηση του προϋπολογισμού όπου υπήρχε ένα κονδύλι της τάξης των 50.000 ευρώ και η ίδρυση της νέας αναπτυξιακής με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μία μεγάλη έτσι
απορία ότι ο πρόεδρος πήγε να βάλει λεφτά στην αναπτυξιακή, ακούστηκε, χωρίς να έχει λυθεί η προηγούμενη, χωρίς να έχουν γίνει καινούργια αναπτυξιακή, χωρίς να έχει βγει το νέο καταστατικό και πήγε και έβαλε λεφτά. Ακούστε με, κυρίες και κύριοι. Η διαδικασία, και λυπάμαι πάρα πολύ που ο κύριος Βασιλόπουλος συνενεί σε όλα αυτά, συμφωνούσε και δεν πήρε το λόγο να πει ότι όχι κύριοι, δεν είναι έτσι, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Για να πάρει λοιπόν μία απόφαση το επιμελητήριο και να βάλει χρήματα κάπου, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό της. Πρέπει να έχει κονδύλι στον κωδικό αυτό. Κονδύλι λοιπόν δεν υπήρχε. Έπρεπε λοιπόν να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού. Σε αυτήν λοιπόν την τροποποίηση βάλαμε το ποσό των 50.000 ευρώ. Αυτό ήρθε για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Διοικητική Επιτροπή πρότεινε. Και θέλετε να σας πω γιατί προτείναμε τις 50.000 ευρώ. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πρότεινε 5, να πρότεινε 0, 0 δεν μπορεί και θα το εξηγήσω παρακάτω, να πρότεινε 500.000. Η πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν να βάλουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσό, ώστε να υπάρχει σε έναν άλλο λογαριασμό εκτός επιμελητηρίου, μετά από αυτό το περίφημο PSI που ζήσαμε και χάσαμε 700.000 ευρώ, να υπάρχουν κάποια χρήματα του επιμελητηρίου σε ένα άλλο όργανο που είναι η αναπτυξιακή, ώστε να είναι κατοχυρωμένα, που δεν μας δίνει δεν μας υποχρεώνει να τα πάμε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς και μπορούμε να τα έχουμε εκτός της Τράπεζας της Ελλάδας και δεν μπορεί να επέμβει άμεσα το επιμελητήριο. Αυτή ήταν η διαδικασία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εφόσον θα ψηφιζόταν η τροποποίηση του προϋπολογισμού όπως και ψηφίστηκε, ακολουθεί μία διαδικασία έγκριση προϋπολογισμού να πάει στο Υπουργείο, να εγκριθεί και μετά από 2-3 μήνες και τα λοιπά, υπό νορμάλ συνθήκες, να μπορέσουμε λοιπόν να εκταμιεύσουμε. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Προχωρήσαμε τις διαδικασίες γιατί έτσι λέει ο νόμος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μία απόφαση ότι θα συμμετάσχουμε σε μία εταιρεία αν δεν έχουμε κωδικό στον λογαριασμό μας. Έπρεπε λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό μας ώστε να έχουμε κωδικό για να συμμετάσχουμε στην αναπτυξιακή και μετά να προχωρήσουμε. Επομένως δεν πήραμε τίποτα λεφτά ούτε να τα κρύψουμε, ούτε να τα φάμε, ούτε να τα πάμε πουθενά αλλού. Πήγαμε με τη συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, ξεκάθαρα, φανερά, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ψηφιστεί. Εκεί λοιπόν ο κύριος Βασιλόπουλος έθεσε την πρόταση, ενώ στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είπε ότι συμφωνούν, έθεσε ότι να αναβληθεί η απόφαση αυτή για την ίδρυση της αναπτυξιακής μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την προηγούμενη. Η απάντηση λοιπόν για το θέμα της αναβολής, στο Προεδρείο υπήρξε μία η πρόταση αυτή και μία πρόταση από το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχιστεί η συζήτηση. Όταν λοιπόν υπάρχουν δύο προτάσεις και διαβοής συζητιέται ότι μεν μία πλευρά ζητάει την αναβολή και οι άλλοι λένε να συνεχιστούν, ο γραμματέας της συνεδρίασης κοιτάει ποιοι είναι οι περισσότεροι, που υπάρχει η πλειοψηφία και αποφασίζει. Εσκεμμένο ο κύριος Βασιλόπουλος όμως δεν είπε ποτέ ότι στη συνεδρίαση αυτή είχε πέντε άτομα, ήταν πέντε άτομα στη συνεδρίαση και ο συνδυασμός ο δικός μας είχε 11 άτομα στη συνεδρίαση. Είχαμε την απόλυτη πλειοψηφία έναντι 11, έναντι 5. Επομένως, ποιος ήταν ο λόγος να μην ψηφίσουμε όπως ισχυρίζεται την αναβολή ή μη την αναβολή? Όταν, αγαπητές φίλοι και φίλοι, έχεις 11 έναντι 5, έχεις πρόβλημα να πεις ψηφοφορία και απορρίπτεται? Αυτά είναι γελία. Γελίοι ισχυρισμοί, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, γιατί πραγματικά προσβάλλουν το κύρος του επιμελητηρίου, προσβάλλουν το Διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου. Και συνεχίζω. Προχωρήσαμε λοιπόν σε αυτήν την διαδικασία, την νόμιμη διαδικασία, και πραγματικά περιμένω λοιπόν και γι' αυτό τον λόγο ο κύριος Βασιλόπουλος να απαντήσει εάν όλα όσα λέω και όσα ανέφερα είναι έστω και ένα ακόμα λάθος ή δεν έγιναν έτσι. Άκουσα όμως χθες στη συνεδρίαση, στη συνέντευξή του, ότι υπόθηκε ότι εμείς συμφωνούμε να ιδρυθεί μια νέα εταιρεία χωρίς κεφάλαιο και χωρίς προσωπικό. Τότε ποιος ο λόγος της ίδρυσης? Να ιδρύσουμε μια εταιρεία χωρίς κεφάλαιο και χωρίς προσωπικό? Και έρχομαι στο χωρίς κεφάλαιο. Έχετε δει
καμία εταιρεία να ιδρύεται χωρίς κεφάλαιο. Η μόνη εταιρεία που υπάρχει σήμερα στην αγορά μας είναι η ΙΚΕ, που θέλει έστω και ένα ευρώ. Και από εκεί και πέρα αποτιμώνται εργασίες, προσφορές, προϊόντα, πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούν και κάνουν ένα κεφάλαιο. Αλλά έστω και ένα ευρώ οφείλεις να έχεις κεφάλαιο. Πώς αλλιώς θα κατανεμηθούν τα ποσοστά? Εμείς έχουμε πει ότι και στην καινούργια αναπτυξιακή μας θα συμμετάσχουν οι δύο εμπορικοί σύλλογοι, οι τρεις μάλλον εμπορικοί σύλλογοι, αν το θέλουν, και του Κρανιδίου, Άργους Ναυπλίου Κρανιδίου, και οι δύο ομοσπονδίες Άργους και Αργολίδας. Έτσι ήταν και στην προηγούμενη, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Γιατί θέλουμε να έχουμε τους φορείς δίπλα μας, γιατί θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τους φορείς, γιατί θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Πώς λοιπόν θα κάνουμε μια εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο και θα κατανείμουμε τα ποσοστά? Αυτό είναι καινούριο. Εγώ προσωπικά, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το έχω ξανασυναντήσει. Ας μας απαντήσει ο κύριος Βασιλόπουλος. Ακόμα είδα τον κύριο Βασιλόπουλο να βρίσκεται στο συγκεκριμένο κανάλι, και σε ένα κανάλι μάλιστα το οποίο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν είναι με τη συνεργασία του κύριου Βασιλόπουλου, πάντως ανέφερε εσκεμμένα, λανθασμένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ανέφερε μία ψευδέστατη είδηση. Αυτό το οποίο περίμενα με μεγάλη αγωνία εχθές ήταν ότι ο κύριος Βασιλόπουλος έπρεπε να διορθώσει αυτή την είδηση, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το ήξερε, ότι έχει γίνει αυτή η τοποθέτηση από τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, και δεν είναι άλλο ότι με κακό τρόπο, και μάλιστα εκθέτοντας τον υποφαινόμενο, εκθέτοντας εμένα, στην εκπομπή στις 27/9 ανέφερε ότι κρυφά ο πρόεδρος πούλησε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κρυφά πούλησε τις μετοχές του επιμελητηρίου που είχε το επιμελητήριο στην αναπτυξιακή Αργολίδας, την αναπτυξιακή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό, αγαπητές φίλοι και φίλοι, είναι ψευδέστατο. Οι μετοχές μας είναι εκεί, είναι εδώ, μπορεί να τις δει όποιος θέλει. Είμαστε καλεσμένοι στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει μεθαύριο για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Δυστυχώς όμως ο κύριος Βασιλόπουλος απέφυγε να απαντήσει σε αυτό, απέφυγε να πει ότι αυτά τα πράγματα ήταν λανθασμένα και άφησε να αιωρείται ότι ο πρόεδρος πούλησε τις μετοχές, κρυφά από το Διοικητικό Συμβούλιο, τις μετοχές της αναπτυξιακής, για να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Εσκεμμένα ο κύριος Βασιλόπουλος λοιπόν δεν απάντησε ή δεν επανέφερε το θέμα στη σωστή του βάση, μια και το ήξερε? Ρωτάω και περιμένω να μας απαντήσει ο κύριος Βασιλόπουλος για αυτά. Και συνεχίζω όσον αφορά την περίφημη ένταση που δημιουργήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιουλίου. Πραγματικά υπήρξε μία ένταση. Η ένταση όμως, αγαπητές φίλοι και φίλοι, δεν δημιουργήθηκε σε καμία περίπτωση, και κακώς αναφέρεται αυτό το πράγμα λόγω της αναβολής ή μη αναβολής που είπε ο κ. Βασιλόπουλος για το θέμα της αναπτυξιακής. Αυτό που εσκεμμένα αποκρύπτει είναι το εξής. Η ένταση δημιουργήθηκε όταν παρατήρησα τον κύριο Βασιλόπουλο για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση των φορέων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τους φορείς στην περιφέρεια της Αργολίδας. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα, πηγαίνοντας, γιατί το επιμελητήριο, όπως ξέρετε, θεσμικά το εκπροσωπεί μόνο ο πρόεδρος, και μόνο αυτός έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί και να μιλάει για το επιμελητήριο. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια θεσμική εκτροπή. Ο κύριος Βασιλόπουλος παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, και πριν φτάσω εγώ
μίλησε, πήρε το λόγο να μιλήσει ως αρχηγός της αξιωματικής, της αντιπολίτευσης του επιμελητηρίου, προκαλώντας τα μηδιάματα και μάλιστα την παρατήρηση του Περιφερειάρχη και πολύ σωστά και το συγχαίρω ότι δεν υπάρχουν αντιπολιτεύσεις στους θεσμούς αυτούς. Αυτό, αγαπητές φίλοι και φίλοι, ήταν θεσμική εκτροπή. Στην παρατήρησή μου λοιπόν ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε, δημιουργήθηκε μία ένταση και εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ένταση και ίσως υπόθηκαν και κάποιες κουβέντες παραπάνω. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα τα οποία έτσι έχουν γίνει, έτσι έχουν παρουσιαστεί λανθασμένα και δυστυχώς ο κύριος Βασιλόπουλος με τη σιωπή του ή με την ανοχή του αφήνει να συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις και να αφήνονται κάποια ερωτηματικά σχετικά με τον πρόεδρο ή με την διοίκηση του επιμελητηρίου. Εγώ έχω να ρωτήσω τον κύριο Βασιλόπουλο και να μας απαντήσει αν μπορεί να πάρει κρυφά κάποια απόφαση ο πρόεδρος, εάν μπορεί να παίρνει αποφάσεις μόνος του, χωρίς να ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή, χωρίς να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οφείλω να του επισημάνω ότι εκπρόσωπος εκ του νόμου στη Διοικητική Επιτροπή είναι από το συνδυασμό του, κατέχοντας τη θέση του Β' Αντιπροέδρου. Επομένως, έχει γνώση και για όλα όσα συμβαίνουν στη Διοικητική Επιτροπή, αλλά και για όλα τα θέματα τα οποία έρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πώς λοιπόν ο πρόεδρος θα μπορούσε να κάνει πράγματα τα οποία θα ήταν εν αγνία και της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου? Θεωρώ ότι ο πρώην αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, από τα αρχαιότερα μέλη του επιμελητηρίου, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα γνωρίζει και αν δεν τα γνωρίζει είναι μέγα σφάλμα, γιατί επικαλείται την επιμελητηρική του γνώση. Αν τα γνωρίζει όμως και σιωπά, είναι έγκλημα. Περιμένω λοιπόν με μεγάλη ανυπομονησία και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης τις απαντήσεις αυτές του κ. Βασιλόπουλου. Δεν θα επιτρέψω, ξαναλέω και κλείνω με αυτό, να παίξει κανείς με το κύρος του επιμελητηρίου. Με το κύρος, με τη λέξη διαφάνεια, με τη λέξη εντιμότητα. Εμείς με αυτές τις λέξεις ξεκινήσαμε και πορευόμαστε. Με αυτές τις λέξεις θα σταματήσουμε όταν σταματήσουμε μετά από αρκετά χρόνια να πορευόμαστε στα κοινά. Η πορεία του καθενός είναι γνωστή. Είναι γνωστή ο καθρέφτης μας, είναι η κοινωνία, είναι το έργο μας. Ξέρουν λίγο πολύ όλοι ποιοι είμαστε και επομένως ζητώ από τον κύριο Βασιλόπουλο έστω και αυτή τη στιγμή να επαναφέρει το κύρος του επιμελητηρίου στη θέση που του αρμόζει το επιμελητήριο και να διορθώσει όλα αυτά τα κακώς κείμενα τα οποία ξεκίνησαν από αυτόν και ενδεχομένως να, με τη σιωπή του να βοηθάει να υπάρχουν και άλλα σχέδια τα οποία αυτή τη στιγμή μας είναι άγνωστα. Θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα εξελιχθεί. Αναμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις και είμαστε εδώ να ξανασυζητήσουμε τα όποια θέματα μας αφορούν.